Παντελή, να ξεκινήσουμε από σένα, καθώς φαίνεται ότι μετά τη Βρετανία και η Γερμανία φαίνεται να δικαιολογεί τις ουκρανικές επιθέσεις. Ναι, καλησπέρα. Πρόκειται, λένε, για ένα πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία, έναν υπεριαλιστικό βάρβαρο πόλεμο, και η Ουκρανία έχει κάθε δικαίωμα να αυτοάμυνας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν έχουμε γνώση των επιθέσεων, αλλά επί της αρχής το διεθνές δίκαιο θεωρεί νόμιμη την άμυνα έναντι τρομοκρατικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Πάντως, ο ίδιος διευκρινίζει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γερμανικά όπλα. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και νέα συνεχής διπλωματική κρίση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι κλείνει τα 4 από τα 5 προξενία της Γερμανίας στη Ρωσία ως αντίπεινα για τους 350 υπαλλήλους. Μάλλον, συγγνώμη, το πάρω από την αρχή, το είπα λάθος. Ναι. Κλείνει τα 4 από τα 5 προξενία της Ρωσίας στη Γερμανία, ναι, μετά από τις απελάσεις 350 υπαλλήλων Γερμανών που δούλευαν στη Ρωσία, κυρίως δασκάλων και καθηγητών, στο Ίδρυμα Γκέτε και στη Γερμανική Σχολή. Επίσης, η Γερμανία κλείνει όλα τα προξενία της Γερμανίας στη Ρωσία, εκτός αυτό της Αγίας Πετρούπολης. Οριστικά, δηλαδή, η Γερμανία μένει με την πρεσβεία και το προξενείο της Αγίας Πετρούπολης ως διπλωματική εκπροσώπηση.